Επιστρέψαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι, εδώ εκπομπή Κρήτη σήμερα. Ένας επόμενος καλεσμένος έχει πάρει θέση στο στούντιο. Είναι ο Γιώργος Καρτσάκης, μας έρχεται από το Λασίθι. Καλώς ήρθατε κύριε Καρτσάκη. Καλώς σας βρήκα. Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου. Νομίζω είναι η πρώτη σας τηλεοπτική εμφάνιση, αν θα μπορούσαμε να το βάλουμε σε αυτά τα πλαίσια. Και εκτός από αυτό, οφείλω να το πω, είστε ο νεότερος σε ηλικία πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, νομίζω και σε όλες τις υπόλοιπες ενώσεις, στη χώρα, παρακαλώ. Και οφείλω να το πω για μία ακόμα φορά ότι έχετε επιτελέσει έργο τα τελευταία 2-3 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, 4, τα οποία βρίσκεστε στο τιμόνι ενός πολύπαθου νομού που έχει να κάνει τουλάχιστον με τις ελλείψεις στο σώμα. Έτσι δεν είναι, κύριε Καρτσάκη? Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η πρώτη μου φορά που. Ελπίζω να μην έχετε άγχος. Υπάρχει λίγο άγχος, αλλά. Θα φύγει στην πορεία. Μην αγχώνεστε καθόλου. Θα μιλήσουμε για πράγματα τα οποία αφορούν το νομό Λασιθίου, τους αστυνομικούς που προσπαθούν, βάζουν το σώμα τους μπροστά. Δεν υπολογίζουν οτιδήποτε για την ασφάλεια των πολιτών. Βέβαια. Το 2015 μου έδωσαν οι συνάδελφοί μου την εντολή και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που με εμπιστεύτηκαν να τους εκπροσωπήσω μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης και να αναδείξουμε τα προβλήματα των αστυνομικών. Όντως, είπε σε πολύ νεαρή ηλικία μου δώσαν αυτή τη. Από μικρό στα βάσανα. Από μικρό στα βάσανα, ναι, και όντως είμαι ο μικρότερος πρόεδρος αστυνομικών στην Ελλάδα. Αυτό βέβαια για μας ήταν μια πρόκληση μεγάλη, γιατί θα έπρεπε με σοβαρότητα και με απόλυτη επιχειρηματολογία να θίξουμε τα θέματα στην πολιτική και φυσική ηγεσία, όπως και τα τελευταία 4 χρόνια το κάνουμε καθημερινά, και ευχαριστώ πάρα πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί είμαστε ενωμένοι και αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας συγκεκριμένης ένωσης, ότι δεν συγκρούονται καθόλου τα συμφέροντα μεταξύ των μελών μας και με αποτέλεσμα με μια γροθιά κατεβαίνουμε όλοι μαζί για το κομμάτι της διεκδίκησης. Σας άφησα, βλέπετε, σας άφησα για να πάρετε τον αέρα του πρωτοεμφανιζόμενου. Περιγράψετε με λίγα λόγια τα τελευταία χρόνια που είστε πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου. Θέλω όμως να πάμε σε ένα θέμα το οποίο μονοπολείται ενδιαφέρον από χθες. Mm-hmm. Έχετε εικόνα, κάτι συνέβη στα δικαστήρια Νεαπόλεως χθες, στο Λασίθι. Είχαμε την απομάκρυνση ενός συναδέλφου σας, ενός αστυνομικού. Άκουσον, αυτό λέει το ρεπορτάζ, λόγω κλιματιστικού. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα με το περιστατικό το συγκεκριμένο, τι ακριβώς συνέβη. Ωστόσο, γνωρίζω τουλάχιστον ότι βρίσκεστε στο πλευρό του συναδέλφου. Έχετε στείλει και κάποια επιστολή? Ναι, ήρθα σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον συνάδελφο, ο οποίος επιβεβαίωσε τα όσα γράφουν τα δημοσιεύματα. Με ομόφωνη απόφαση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, καταδικάζουμε τέτοιες συμπεριφορές απέναντι στον αστυνομικό, αλλά και γενικότερα στον οποιοδήποτε πολίτη. Τι ακριβώς συνέβη, να εξηγήσουμε για να καταλάβει και ο κόσμος, κύριε Καρτσάκη, θα δώσω εγώ το ρεπορτάζ. Νομίζω ήταν κατά τη διάρκεια κάποιας δίκης. Ναι, βέβαια. Νομίζω ήταν κλειστά τα κλιματιστικά. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Γνωρίζουμε mm-hmm. το χώρο των δικαστηρίων στη Νεάπολη. Mm-hmm. Και διέταξε, νομίζω, ο εισαγγελέας της έδρας να ανοίξουν τα κλιματιστικά. Και εκεί, νομίζω, συνέβη αντιπαράθεση μεταξύ δικαστικής υπαλλήλου και του αστυνομικού υπαλλήλου και είχαμε την απομάκρυνση τελικά του αστυνομικού. Ναι, του δικαστικού λειτουργού με τον συνάδελφό μας, ο οποίος, για να ξεκαθαρίσουμε, δεν έχει αρμοδιότητα ο αστυνομικός να ασχολείται με τέτοια θέματα. Οι αρμοδιότητες του είναι για τη φύλαξη του δικαστικού μεγάρου, για την ομαλή λειτουργία στις ακροματικές διαδικασίες και να λαμβάνει την οποιαδήποτε εντολή από τον πρόεδρο, ακόμα από τον οποιοδήποτε δικαστικό λειτουργό, όσον αφορά όμως το κομμάτι της δίκης. Όχι όσον αφορά το κομμάτι ή της καθαριότητας, είτε του κλιματιστικού, είτε του οτιδήποτε άλλο. Παρόλα αυτά, όμως, προσφέρθηκε ο συνάδελφος να δώσει μια λύση σε αυτό το κομμάτι, δεν τα κατάφερε. Εμείς όμως καταδικάζουμε την συμπεριφορά του δικαστικού λειτουργού απέναντι στον συνάδελφό μας. Κύριε Καρτσάκη, πάμε στους αγώνες στους οποίους έχετε δώσει τα τελευταία χρόνια. Έχετε έρθει αντιμέτωπος και εσείς και οι συνάδελφοί σας με πληθώρα ελλείψεων από υλικοτεχνικού εξοπλισμού έτσι, για τους συναδέλφους σας. Δεν είχατε μέχρι και αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Ακούγαμε για αλεξίσφαιρα γυλαίκα τα οποία έχουν λήξει. Ελλείψεις πολλές. Νομίζω ότι το έχετε τρέξει, να το πω έτσι απλά, πολύ το θέμα. Έχετε πραγματοποιήσει σημαντικές συναντήσεις, μία εξ αυτών και με την Υφυπουργό,
την κυρία Παπακώστα. Στο πρόσφατο ραντεβού σας τέθηκαν το κομμάτι των ελλείψεων και ένα πολύ σημαντικό σημείο, το οποίο δεν περίμενε κανείς ότι θα έχει μια εξίσου σημαντική εξέλιξη, το κομμάτι της ανέγερσης του νέου αστυνομικού μεγάρου νομού Λασιθίου. Ναι, όνειρο, βέβαια. Όνειρο για πολλούς και ναι. Τελικά προχωράει. Βέβαια. Με τις δικές σας επιδιώξεις, με τις δικές σας κινήσεις, κύριε Καρτσάκη. Να το και πάρουμε... της Ένωσης, έτσι, αν μην φανεί ότι μιλάω προσωπικά. Του Διοικητικού Συμβουλίου πάντα. Του Διοικητικού Συμβουλίου, σωστά. Πείτε μας λίγο για αυτές τις συναντήσεις. Λοιπόν, πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα κάποιες συναντήσεις πάνω στην ηγεσία. Βρεθήκαμε με τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, τον υπαρχηγό, τον επιτελάρχη του σώματος, τον κλαδάρχη ανθρωπίνου δυναμικού, τον επιθεωρητή Νότου Ελλάδος και από την πολιτική ηγεσία με την υφυπουργό, την κυρία Παπακώστα. Ένα από τα θέματα που απασχολούν πολύ τους συναδέλφους μας είναι η έλλειψη σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Αναφέραμε διάφορα, αλλά το κύριο ήταν τα λεξίσφαιρα. Πείτε μας έτσι κάποιες ελλείψεις, 1, 2, 3 που λέμε. Κοιτάξτε, ο αριθμός τώρα που έχουμε με τα λεξίσφαιρα, η μεγάλη πλειοψηφία έχουν ελείξει εδώ και 4-5 χρόνια. Και τα υπόλοιπα τα οποία έχουν μείνει λήγουν το τρέχον έτος. Αυτό αμέσως καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια ανασφάλεια και μια ανησυχία προς τους συναδέλφους μας, όπου το αλεξίσφαιρο είναι ένας από τους βασικούς εξοπλισμούς μαζί με το όπλο που χρειάζεται ένας αστυνομικός για να επιληφθεί σε κάποιο συμβάν για την προστασία του πολίτη. Αυτές λοιπόν τις ανησυχίες, αλλά και την πραγματικότητα των ελλείψεων, κατάλαβε και η πολιτική και η φυσική ηγεσία, η οποία δεσμεύτηκε στο άμεσο μέλλον, υπολογίζουμε σε 1-1,5 μήνα, να αποστείλουν κάποιο αριθμό ώστε να καλύψουν μέρος αυτών των αναγκών. Υπήρξε δέσμευση, βέβαια, δηλαδή από την ίδια την υφυπουργό. Θα σας βοηθήσουμε, ναι, κύριε Ζολασίθη, έτσι. Ναι, και από τον αρχηγό, ωραία, του σώματος, mm-hmm, ο οποίος με βεβαιότητα, δηλαδή δεν άφησε κάποια περιθώρια έτσι αφισβήτησης, με βεβαιότητα είπε ότι θα μας στείλει τόσο και τον εξοπλισμό σε αλεξίσφαιρα, αλλά και σε κράνη για τη δημιουργία υποστήριξης. Αυτά, κύριε Κουμαντάκη, είναι αναλώσιμα υλικά, τα οποία πολλές φορές οι συνάδελφοί μου, για το στο κομμάτι της αυτοπροστασίας, mm-hmm, και αυτό πρέπει να το τονίσω, τα πληρώνουν και από την τσέπη τους. Όχι όλοι, γιατί μετά με τις μειώσεις οποίες έχουμε στα μισθολογικά δεδομένα, την περίοδο κρίσης που ο συγκεκριμένος κλάδος χτυπήθηκε πιο βαριά από όλους τους υπόλοιπους με 3 μειώσεις στο μισθό τους, βλέπουμε ότι από το υστέρημά τους προσπαθούν να αγοράσουν κάποιο αλεξίσφαιρο. Εμείς όμως, σαν Ένωση Αστυνομικών, που σκοπός μας είναι να τους βελτιώνουμε την υπηρεσιακή ζωή και εννοείται να μην θρηνούμε άλλα θύματα, έχουμε προβεί σε αυτές τις ενέργειες και την ενίσχυση για την κάλυψη κάποιων βασικών ελλείψεων σε εξοπλισμό. Αστυνομικό μέγαρο. Ανυπομονώ, αδειμονώ να ακούσω τις εξελίξεις. Το λέγαμε και προηγουμένως. Πείτε μας, κύριε Καρτσάκη. Πριν ξεκινήσω να πω για τη συνάντηση με την κυρία Υφυπουργό, είχαμε κάνει κάποια συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΒΙΟΠΑ Αγίου Νικολάου, τους εκπροσώπους δηλαδή των επιχειρηματιών που έχουν μερίδια στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Αμέσως το Διοικητικό Συμβούλιο με χαρά είπε να μας βοηθήσει και μας παραχώρησε ένα οικόπεδο 2,5 στρεμμάτων. Άρα υπάρχει ήδη προσφορά της γης, η προσφορά του σημείου όπου ευελπιστείτε. Η προσφορά από ιδιώτες. Από ιδιώτες, να το τονίσουμε αυτό. Να έτσι το τονίσουμε. Γι' αυτό τους ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίως τον πρόεδρο, τον κύριο Αμπατζίδη, mm-hmm, που πραγματικά όχι μόνο είναι πρόθυμοι στο να μας το παραχωρήσουν, αλλά είναι πρόθυμοι και στο μέλλον να μας βοηθήσουν και σε οτιδήποτε άλλο, γιατί βλέπουν τη δουλειά που κάνουν οι συνάδελφοί μου και κρατούν το νομό Λασιθίου ένα από τους πιο ασφαλείς νομούς στην Ελλάδα, κρατώντας τα ποσοστά εγκληματικότητας χαμηλά. Βλέποντας λοιπόν η υφυπουργός αλλά και η υπόλοιπη ηγεσία ότι μια ενέργεια της Ένωσης την αγκάλιασε στην ουσία οι ιδιώτες, υπήρξε ένας ενθουσιασμός, γιατί δεν μιλάμε ότι υπήρχε μια δωρεά των 100 και των 200 ευρώ, εδώ μιλάμε για χιλιάδες ευρώ. Βλέπει, την ενημέρωσα ότι ο περιφερειάρχης ο κύριος Αρναουτάκης, σε περίπτωση που προχωρήσει αποδοχή δωρεάς
του συγκεκριμένου οικοπαίδου από την ελληνική αστυνομία, είναι πρόθυμος ως περιφέρεια Κρήτης να βοηθήσει στη χρηματοδότηση της μελέτης. Επομένως, έχοντας οικόπεδο, έχοντας μελέτη, η ηγεσία θα μπορεί να εντάξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα για την ανέγερση του αστυνομικού μεγάρου στον προϋπολογισμό του 2021 ή 2022. Πάντως μου λέγατε ότι το είδε με καλό μάτι, κύριε Παπακώστα. Με θετικότατο μάτι και χάρηκα πιο πολύ απ' όλα, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι στο δελτίο τύπου που έβγαλε η κυρία Υφυπουργός στο site του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναφέρει ότι, ότι έδωσε την εντολή να γίνουν πιο γρήγορα οι ενέργειες για την αποδοχή δωρεάς του συγκεκριμένου υποπέδου. Νομίζω έχετε κάθε λόγο να χαμογελάτε και να αισιοδοξείτε πλέον στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου. Θέλω, αφού βλέπουμε ότι υπάρχουν οι ελλείψεις, βλέπουμε ωστόσο ότι υπάρχει η θέληση από πλευράς πολιτείας να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις σε κάποια σημεία που υπήρχαν ελλείψεις και έλλειψη ακόμα και κτηριακών υποδομών. Έτσι. Θέλω να πάμε και λίγο στο κομμάτι του οροπεδίου Λασιθίου. Εκεί είχαμε και μία εξέλιξη και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Καρτσάκη. Είχαμε μία εξέλιξη καθώς υπάρχουν νέα δεδομένα για τους αστυνομικούς οι οποίοι υπηρετούν εκεί τους πολίτες, τους κατοίκους του οροπεδίου Λασιθίου. Ποια είναι αυτή? Βέβαια. Ο αστυνομικός σταθμός του οροπεδίου Λασιθίου αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα καθώς δεν ήθελε κανένας αστυνομικός να υπηρετήσει εκεί πάνω εκτός ελάχιστον. Λόγω του απομακρυσμένου της περιοχής από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα του Αγίου Νικολάου και του Ηρακλείου, λόγω του ότι βρίσκεται στα 840 μέτρα υψόμετρο και έχει τομέα αστυνόμευσης μέχρι τα 2148 μέτρα που είναι το όρος δίκτυ. Σωστά. Ο μέσος όρος θερμοκρασίας συγκεκριμένης περιοχής σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είναι το 13,5. Και μία σειρά άλλων επιχειρημάτων που τονίσαμε στην πολιτική ηγεσία καθιστούν δυσμενείς στις δυσμενείς σε αυτές τις συνθήκες. Χάρηκα πάρα πολύ που αμέσως η πολιτική και φυσική ηγεσία αποδέχτηκε το αίτημα που ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας κάλεσε αμέσως επιτροπή στο να εξετάσει ένα έγγραφο από συνδικαλιστική ένωση. Κλείθηκε η επιτροπή, πέρασε και υπήρχε η τροπολογία στο προεδρικό διάταγμα και εντάχθηκε πλέον ο αστυνομικός σταθμός του οροπεδίου στις υπηρεσίες δυσμενούς διαβίωσης, που αυτό δίνει μία έξτρα μοριοδότηση προς τους συναδέλφους που υπηρετούν εκεί. Υπάρχει ένα επιπλέον κίνητρο, έτσι να το πούμε απλά. Αλλά κύριε είναι Καρτσάκη. Και μία αναγνώριση σωστά από την πολιτεία απέναντι σε αυτούς τους αστυνομικούς που υπηρετούν τόσο καιρό έτσι πάνω. Γιατί ο αστυνομικός σταθμός του οροπεδίου δεν βρέθηκε εν έτη 2019 στα 840 μέτρα υψόμετρο. Αυτό έπρεπε να γίνει από την έναρξη του συγκεκριμένου σταθμού. Μάλιστα. Πριν δεκάδες χρόνια. Κύριε Καρτσάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που δώσατε το παρόν στην πρώτη σας τηλεοπτική προβολή μέσα από την Κρήτη TV και από την εκπομπή Κρήτη σήμερα. Μόνο επιτυχίες. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Σας χρειάζονται οι συναδελφοί σας και βεβαίως η περιοχή και η ασφάλεια των πολιτών θα πρέπει να αλλάξει και να ενδυναμωθεί περισσότερο με τη βοήθεια βεβαίως της πολιτείας. Να κλείσω με μια κουβέντα. Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κοινωνία του Λασιθίου που τα τελευταία χρόνια έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ το έργο των συναδέλφων μας και μας στηρίζουν με διάφορους τρόπους, γιατί πραγματικά ζητάνε όλοι οι κάτοικοι, ζητάνε την αστυνόμευση και αναγνωρίζουν το έργο των συναδέλφων μας που στηρίζονται μόνο στο φιλότιμο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καρτσάκη. Yeah.